Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με Food Birthday Content. Τρίτη μέρα, βασικά τέταρτη μέρα. Έχουμε παραλείψει αυτή με τον Ποντόλσκι που είπαμε θα έρθει ως pack opening στη συνέχεια στο κανάλι. Σήμερα έχουμε το τέταρτο SBC και λογικά πρέπει να δούμε και τα icon swaps που θα δώσει η EA. Κανονικά πρέπει να τα έχουμε στις 26, αλλά η Sports είσαι ό,τι θέλεις κάνεις και θα τα δώσεις στις 29. Θα τα δώσεις στις 29 για να δούμε. Είμαστε εδώ έξω από το Ultimate Team και πατάμε να μπούμε μέσα να δούμε τι θα έχουμε στο σημερινό SBC που νομίζω είναι αυτό της Ίντερ. Περιμένουμε Αλέξη Σάντσες. Λογικά πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι Αλέξη Σάντσες. Θα δούμε τώρα λοιπόν. Για να δούμε loading screen. Δεν θέλω να δω στο loading screen. Θέλω να δω όταν θα μπω στα squad building challenges. Οπότε δεν βλέπω το loading screen. Μπαίνουμε στο Ultimate Team. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα έχουμε σήμερα. Χθες είχαμε ένα ωραίο content. Αν και ο Ζιλ δεν ήταν κάτι τρελό, η αλήθεια είναι. Έχω αφόρτη στο χειριστήριο και δεν μπορώ να συνεχίσω. Κλείνει. Λοιπόν. Ο Ζιλ δεν ήταν κάτι τρελό, η αλήθεια είναι. Σαν κάρτα, εμένα δεν με ενθουσίασε. Αλλά το υπόλοιπο content ήταν πάρα πολύ καλό. Έχει το 86 Plus, που ήταν 86 guarantee τελικά από ό,τι είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Είχαμε και το 81 Plus και το 81-87 Player Pick που ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τελικά δεν έχουμε Αλέξη Σάντσες. Έχουμε Αρτούρο Βιδάλ όμως. Πολύ πιθανό δηλαδή να δούμε Άρη top 100 από το πουθενά. Κάνε Άρη, άμα βλέπεις το βίντεο, κάντε το. Βιδάλ δεν τον έκανε την προηγούμενη χρονιά. Στο FA20 δεν σε πήκε καλά. Πρέπει να τον κάνεις φέτος. Πρέπει να τον κάνεις. Λοιπόν, έχουμε Αρτούρο Βιδάλ. Λοιπόν, έχουμε Αρτούρο Βιδάλ. Βλέπω τρία segments. Τα 81, 87 και τα λοιπά player picks ακόμα υπάρχουν κανονικά και θα υπάρχουν ακόμα για 5 μέρες. Το οποίο είναι καλό βέβαια γιατί θα έχουμε και τα rewards, οπότε θα ξαναγεμίσουμε το club και τα λοιπά για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Θέλω να δω αν έχει βγει κάτι ακόμα. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε να σχολιάσουμε τον Αρτούρο Βιδάλ και μετά πάμε να δούμε αν έχουν μπει icon swaps, γιατί δεν είδα τη loading screen. Λοιπόν, Βιδάλ. Όπως πάντα, ο Βιδάλ. Παιδιά, εδώ πάμε σε καταπληκτικά πράγματα, γιατί το είχα ξεχάσει αυτό. Αρτούρο Βιδάλ, έχουμε δει flashback, αλλά food birthday. Να έχει 5 skills, 4 weak food. Νομίζω πρώτη φορά γίνεται αυτό με την κάρτα του Βιδάλ. Και όπως πάντα, ο Βιδάλ είναι μια κάρτα η οποία είναι πάρα πολύ all around. Είναι μια κάρτα που είναι συνήθως hooligan gang και αυτό ισχύει και για φέτος. 82 pace που είναι το στατιστικό που είναι το πιο χαμηλό από όλα. Αλλά οκ, okay, μιλάμε για center mid το οποίο δεν είναι τόσο κακό το 82 pace, είναι μια χαρά. High επίσης, καταπληκτικό. Για box to box, φανταστική κάρτα. 88 shooting, 86 passing, 87 dribbling, 89 defending, 90 physical. Δηλαδή από αυτά που βλέπουμε με βάση τα stats, κοιτάμε πιο πολύ CM προς CDM γιατί έχει πάρα πολύ υψηλό defending και πάρα πολύ υψηλό physical τουλάχιστον από τη face card. Αυτό μας δείχνει η face card. Τώρα πώς θα είναι τα επιμέρους θα το δούμε. Πάντως αυτή η καρτέλα εδώ πέρα είναι φανταστική. 5-11. Νομίζω ο Βιδάλ για κάποιο λόγο στο μυαλό μου έκανε πιο κοντός. Δεν είναι τόσο κοντός ο Βιδάλ. Είναι μια χαρά το ύψος του. High, δεξιοπόδαρος. 5 skills, 4 weak foot. Έτσι για να πω, να γκρινιάξω και κάτι, θα ήθελα καλύτερα 5 weak foot, 4 skills σε μια center mid κάρτα. Όχι ότι είναι κακό να υπάρχουν και τα 5 skills παντού. Φέτος είναι καλό να έχεις 5 skills. Γενικά το έχουμε σχολιάσει αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στα επιμέρους. Το pace του είναι balanced, δεν είναι fast Tiago, 91 acceleration και 72 sprint speed, 83-82, 82 pace. Το shooting του είναι πολύ ωραίο, αυτό το shooting το έχουν food birthday κάρτες που είναι επιθετικοί ξέρω και έχουν το ίδιο finishing με τον Vidal που είναι CM. Φανταστικό το shooting, 88 shooting φυσικά, 90 attacking position, finishing 85 που είναι πολύ κομπλέ για center mid κάρτα, εδώ μας δίνουν κάρτες επιθετικές που είναι 86 finishing, 92 shot power, 90 long shots, φανταστικό shooting, τι να λέμε τώρα. Το passing του επίσης είναι φανταστικό, 88 vision, 88 short pass, 87 long pass, 84 curve, πολύ ωραίο το passing του. Όχι high end ας πούμε όπως είναι μια κάρτα όπως ο Tiago ας πούμε ή κάποιες άλλες που έχουν τρελό passing, αλλά το passing του είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι απλά καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Το dribbling του επίσης είναι αρκετά καλό. Δεν ξέρω αν θα είναι λίγο βάρης με το 82 agility, αλλά το balance είναι καλό 86 και το agility, εντάξει, 82 δεν είναι κακό. Τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά. Εκτός από το dribbling που και αυτό είναι εκεί γύρω στα υπόλοιπα που είναι και το balance με το agility. Το composure όμως είναι καλό, το ball control είναι φανταστικό, τα reactions είναι φανταστικά που είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις κάρτες, ειδικά στον αμυντικό τομέα. Και πάμε στο defending και το physical που είναι τα καλύτερα stats. Θεωρητικά και ουσιαστικά βασικά, όχι μόνο θεωρητικά, interception 90 πάρα πολύ ψηλό, έχει την accuracy ακόμα έχει, defensive awareness 86, stand tackle 92, slide tackle 90, jumping 86, stamina 90,
strength 87 και aggression 97, καλά εννοείται. Άρτουρο Βιδάλ, σε ψυχάκια είναι ο τύπος. Λοιπόν, πολύ ωραία τα stats, πάρα πολύ all around, όπως φαίνεται και στη face card, έτσι είναι και τα επιμέρους, πάρα πολύ all around stats. Αυτό περιμένα από μια κάρτα του Βιδάλ. Στα traits δεν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ωραία, φαίνεται καταπληκτική κάρτα, φαίνεται πολύ πολύ ωραία κάρτα. Μέχρι και in-game θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει, ανάλογα πώς θα παίζει in-game βέβαια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και πάμε στο πολύ σημαντικό, πόσο κοστίζει μια τέτοια κάρτα με βάση την EA. 3 segments, σίγουρα δεν ξεκινάμε πολύ καλά. 84 με Team of the Week, 85 με Team of the Week και 86 με Team of the Week. Ναι. Τώρα περιμένετε να σχολιάσω λίγο την τιμή. Τι να σου πω, λογικά εδώ πάμε γύρω στα 600 με 700 χιλιάρικα. 600 με 700 χιλιάρικα, ναι, γιατί και το, τα ίδια segments νομίζω έχει και το Midor Prime, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν απατάμε. Νομίζω έχει φύγει. Νομίζω έχει φύγει το Midor Prime, γιατί θέλω να το κοιτάξω τώρα. Αλλά πρέπει να έχει φύγει το Midor Prime. Αλλά νομίζω μόνο η 84 δεν είχε inform. Μόνο η 84 δεν είχε inform, αν δεν κάνω λάθος, το Midor Prime. Οπότε κοιτάμε μια τιμή γύρω στα 650 με 750, αν πούμε, για να είμαστε μέσα, γιατί έχουν ανέβει και η Team of the Week κτλ. Είναι fair. Για μια τέτοια κάρτα, ίσως ναι. Μπορώ να πω ότι είναι fair price. Δεν είναι και value for money. Δεν είναι ότι το βλέπεις στις τιμές και λες αυτό πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε, ας πούμε, γιατί είναι πολύ φθηνό για την κάρτα που δίνει. Είναι σωστό για την κάρτα που δίνει. Δηλαδή τώρα, μια τέτοια κάρτα σίγουρα αν υπήρχε στο market, λογικά κάπου εκεί θα ήταν τιμή της. Ίσως αν ήταν στο market, μπορεί να ήταν και πιο ακριβή. Μπορεί να ήταν και πιο ακριβή, αν και δεν νομίζω ότι έχει τα καλύτερα links, έτσι. Είναι χιλιανός. Αν έχεις ιταλική ομάδα, ναι, αλλά από την ίντερ δεν υπάρχουν και πολλά links. Βέβαια, κάνει ένα καταπληκτικό link με την καινούργια κάρτα που έχει βγάλει ο Perisic. Το οποίο είναι ένα fan duo, μπορεί να πω, να κάνεις το Vidal και να αγοράσεις τον Perisic. Ή αν έχεις πετύχει τον Perisic, Αντρέ, μπορείς να κάνεις αυτή την κάρτα. Ένα strong link εκεί το έχουν. Μπορεί να το παίξεις, ας πούμε, σαν να βάλεις striker τον Vidal αρχικά και να έχεις δεξιά τον Perisic. Είναι αυτό που λέω. Νομίζω είναι μια λογική τιμή. Είναι μια πολύ all around κάρτα. Στα χαρτιά φαίνεται καταπληκτική κάρτα. Δεν ξέρω αν in game θα είναι τόσο καλή. Αυτό μένει να το μάθουμε από αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν. Είναι όμως μια κάρτα η οποία θέλει τη σκέψη της για να την κάνεις. 15 μέρες βέβαια. Πολύ fair. Νομίζω ότι τώρα είναι πολύ fair. 15 μέρες είναι μια κάρτα η οποία μπορείς να την κραφτάρεις και ειδικά με τα εργαλεία, ας το πούμε, που μας έχουν δώσει εδώ με το 81+. Με το 81-87 μπορείτε να μαζέψετε άπειρο φόντερ. Μπορείτε με υπομονή, αν όντως είναι μια κάρτα η οποία σας ενδιαφέρει, να την κάνετε. Απλά εγώ δίνω και αυτή τη συμβουλή, προσοχή με το φόντερ σας, γιατί όπως βλέπετε, μάλλον έρχονται ωραία SBC. Αυτό το θέλαμε. Θα έρθουν ωραία SBC. Έχουμε και το Icon Swaps. Υπάρχει πολύ φόντερ στο προσκήνιο. Θα υπάρξουν και άλλα SBC. Οπότε, αν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πολλά SBC, έχετε τόσο πολύ φόντερ, ok. Αλλά αν θέλετε να κάνετε επιλεκτικά κάποια SBC, προσέξτε ποια κάνετε. Ο Vidal σας δίνει τον χρόνο να το σκεφτείτε όταν ο Vidal δεν θα γίνει expire ακόμα και όταν θα έχουν βγει όλα τα SBC. Οπότε, αν σας αρέσει, μην βιαστείτε να το κάνετε. Πάρτε το χρόνο σας, μαζέψτε το φόντερ σας και δείτε και τι άλλα SBC θα βγουν. Πιστεύω ο Vidal δίνει αυτή την πολυτέλεια και για μένα η συμβουλή μου είναι να περιμένετε. Να δείτε τι άλλο θα γίνει με το παιχνίδι. Τώρα, για να κλείσουμε, να δούμε τι έχουν γίνει. Icon Swaps έχουμε, EA Sports. Icon Swaps έχουμε λοιπόν. Έχουμε εδώ πέρα Icon Swaps Serie A, το οποίο είναι μέσω του One League. Εντάξει, κλασικά πρέπει να έχεις μια ομάδα ολόκληρη από Serie A. Και τα λοιπά, εντάξει, through balls, 6 με διαφορετικά παιχνίδια, goal σε 10 διαφορετικά παιχνίδια και 4 νίκες, πολύ fair νομίζω εδώ πέρα. Bundesliga επίσης, τα ίδια πάνω κάτω, outside of the box, αυτό θα είναι πάρα πολύ κακό, αυτό θα είναι κάκιστο, scoring using outside of the box shots. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κάκιστο, αλλά ok. Και έχουμε και PL, τι άλλο έχουμε, rivals. Οκ. Δημιουργήσει την Icon Swap παίκτη της ΑΕΚ. Okay. Έχουμε 15, σε 15 παιχνίδια. Όχι σε 15 παιχνίδια. Α, όχι σε 15 παιχνίδια. Θέλει 15 φορές να σκοράρει στα Rivals. Οκ. Okay. Thank you EA Sports. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλει 15 νίκες στο Weekend League. Αυτός εδώ θέλει 15 νίκες στο Weekend League.
6 παιχνίδια squad battles με βραζιλιάνικη ομάδα, με Αργεντίνους, με UCL, με Silvers. Νομίζω ότι γίνεται, μπορείτε να το κάνετε 2 και 2 νομίζω, Βραζιλιάνους από UCL, δεν ξέρω αν βγαίνουν, λογικά πρέπει να βγαίνουν οι Βραζιλιάνοι από UCL, πρέπει να υπάρχουν αρκετοί, αν και σίγουρα ετοιμάζονται να πάνε στο Θεό, αυτό είναι σίγουρο, και μπορείτε ίσως με Αργεντίνους Silvers, Silver Αργεντίνους να το μοιράσετε έτσι, ίσως μπορείς να το μοιράσεις έτσι και να μην παίξεις 24 παιχνίδια, να παίξεις 16. Αυτά πρέπει να είναι. Ναι, αυτά πρέπει να είναι. Σωστά. 3 και 3, 6 swaps εδώ. Έχουμε 7, 8, 9 swaps. Ναι, αυτά. Λίγο too much αυτό με τα rivals. Δηλαδή, δεν και καλά παίξε 15 rivals παιχνίδια και σκόραρε και όλα σε αυτά. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό βέβαια, αλλά παίξε 15 rivals παιχνίδια. Παίξε 15 rivals παιχνίδια. Επίσης, παίξε 15 Weekend League παιχνίδια. Για κάποιους παίξε ολόκληρο το Weekend League θες, δεν θες, αν το θες αυτό το swap. Γιατί κάποιοι όντως 15 νίκες κάνουν τελειώνοντας το Weekend League. Να το σεβαστούμε αυτό, έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία το rank τους είναι Gold 3. Πολύ σεβαστό. Είναι φυσιολογικό. 15 νίκες κάποιος κάνει με παίζοντας 25 match στο γούλιο, 27 match, 28 match. Άρα εδώ πέρα, αν θέλεις να πάρεις όλα τα swaps, σου λέει παίξε ένα Weekend League. Έχεις σταματήσει να παίζεις Weekend League? Όχι. Θα παίξεις Weekend League. Έχεις σταματήσει να παίζεις Rivals? Όχι. Θα παίξεις και Rivals. Με το ζόρι. Θεωρώ λιγάκι L. Θεωρώ ένα πισωγύρισμα αυτά τα δύο swaps. Δεν είναι τόσο τόσο τραγικό, αλλά θα μπορούσε να μην το έχουμε και αυτό. Δηλαδή 15 νίκες στο Weekend League είναι πάρα πολλές. Για ένα swap. Θεωρώ. Μπορεί σε κάποιους που πηγαίνετε Gold 1, ας πούμε, η Elite κτλ. Να σε ακούγεται υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά σκεφτείτε τα παιδιά που είτε δεν θέλουν να παίζουν ολόκληρο το Weekend League και θέλουν να το αφήνουν Silver 1 απλά για να παίρνουν το Qualification ή Gold 3, είτε κάποιος δεν πάει παραπάνω. Το level του είναι για Silver 1 και Gold 3. Υπάρχουν και αυτοί οι παίκτες στο παιχνίδι. Άρα θα τους πάρει ένα ολόκληρο Weekend League, ίσως και ένα δεύτερο, για να ολοκληρώσουν ένα swap, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό. Και 15 match rivals δεν είναι και λίγα, έτσι. 15 match rivals έχω να παίξω από το FIFA 19, νομίζω. Εννοώ σε μια εβδομάδα, έτσι. Σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, αν θέλετε να το κάνεις μέσα στη εβδομάδα, πρέπει να κάνεις πράγματα που συνήθως δεν κάνεις στο παιχνίδι. Και σε αναγκαζί. Τα υπόλοιπα, εντάξει, εδώ πέρα είναι squad battles. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι και αυτά είναι κλασικά. Ειδικά αυτό εδώ πέρα θα είναι πόνος. Αυτό θα είναι πόνος εδώ, να ξέρετε. Είναι σίγουρο πράγμα. Γιατί τα γκολ έξω από την περιοχή είναι δυσκολάκι. Ειδικά μετά το μπλοκ όταν ο κάθε αμυντικός κάνει τον αέρα σπαγκάτο, λες και είναι Νάντια Κομάν έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Σκεφτείτε ότι είπαμε για το SBC, ειδικά του Βιδάλ, γιατί είναι ένα δυνατό SBC και θέλει σκέψη για το αν θα το κάνει κάποιος. Αν και η κάρτα, όπως είπα, είναι καλή και η τιμή είναι καλή, είναι fair τιμή και ο χρόνος που σου δίνει η άκρα στην κάρτα είναι αρκετός. Οπότε είναι καλό SBC, θεωρώ σήμερα είναι win το SBC. Like αν σας άρεσε το βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ να ξέρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, αν απολαμβάνετε αυτές τις σειρές που κάνουμε με το content της EA το καθημερινό. Μας αρέσει αυτό που έρχεται από την EA και ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς τα βιντεάκια. Οπότε δείξτε το με το like. Subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι. Σημαντικό να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Και θα τα πούμε σε επόμενο μέχρι τότε. Γεια χαρά.